Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μαθίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιωβανόπουλο. Βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γιωβανόπουλε, καλησπέρα. Γεια σας, χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά. Πάμε λοιπόν σε εκλογές 25 Ιανουαρίου, πρόωρες εκλογές. Ναι. Θέλουμε το δικό σας σχόλιο σε όλα όσα συνέβησαν το πρωί στη Βουλή. Και βεβαίως να μας... Κοιτάξτε τώρα, τα πράγματα γύρισαν πάλι στο σοφό λαό, έτσι λέμε όλοι, στο σοφό λαό. Δυστυχώς, κατά τη δική μου άποψη, οι ηγεσίες δεν φάρηκαν αρκετά σοφές όσο χρειάστηκε για να διατηρηθεί αυτό το κοινοβούλιο, γιατί αν και εγώ στήριξα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το έκανα με την έννοια του να στηριχθεί το κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, τώρα οι ηγεσίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια εκλογική διαδικασία και ο λαός να πραγματικά να ξαναδείξει τη σοφία του για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα ως χώρα πια. Έτσι. Εσείς ξεκινήσατε από τους ανεξάρτητους Έλληνες στην προηγούμενη βουλευτική θητεία. Ανεξαρτοποιήθηκατε το Μάρτιο. Ναι. Η βλέπη σας για τις πρόεδρες αυτές τις εκλογές, η κινήση σας. Κοιτάξτε, καταρχήν έπρεπε να πάρουμε μια θέση αυτή την ώρα, με την έννοια ότι κάποια στιγμή έρχεται στη ζωή η ώρα να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Λοιπόν, εδώ έπρεπε να γίνει μια επιλογή και έγινε επιλογή στήριξης του πρώτου Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα τώρα, η επόμενη μέρα που είναι αύριο, πραγματικά ο καθένας θα πρέπει να κρυφτεί ή να εκτεθεί ακόμα περισσότερο για να δει αν μπορεί να προσφέρει και αν θέλει πρόσφυσικα να προσφέρει. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό και αν θα γίνει τελικά, θα το δούμε τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Θα γίνουν κάποιες συζητήσεις. Αν χρειαστεί και αν είναι εφικτό, μπορεί να συμμετάσχω στην εκλογική διαδικασία. Αν όχι, θα καθίσω στο σπίτι μου και θα παρακολουθώ και εγώ τα τεκτενόμενα με όποιες δυνάμεις έχω. Να συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία, να ανακοινώσουμε και η παράταξη, το κόμμα με το οποίο θα συνεργαστείτε. Όχι, ακόμα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχει γίνει καμία επαφή. Μόνο με κάποιους φίλους συζητάμε. Τώρα από αύριο, γιατί καταλαβαίνετε ότι σήμερα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Αλλά από αύριο θα γίνουν κάποιες συζητήσεις. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα. Και θα δούμε αν τηλεσφορήσουμε συζητήσεις, γιατί ξέρετε τώρα πια δεν μπορεί κανείς να συζητάει για τον εαυτό του αν δεν βάλει προϋπόθεση τη σωτηρία της χώρας. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση. Να βρεθεί εκείνη η πολιτική, να βρεθεί εκείνη η οδός, όπου όλοι μαζί ανταμωμένοι θα μπορέσουμε πραγματικά να διασώσουμε ό,τι διασώζεται. Μάλιστα. Αν δεν ανανεωθεί το πολιτικό προσωπικό, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν βλέπω πολιτικό απόθεμα αυτή την ώρα στη χώρα. Βλέπω μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Αυτοί που μπορούμε και αυτοί που νιώθουμε έτοιμοι και δυνατοί, ίσως χρειαστεί να βγούμε ακόμα πιο πολύ μπροστά. Θα το δείξουμε όμως, τα προσεχή 24 ώρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα-δύο δεν θα είναι παραπάνω. Νομίζω πριν τον Ιωαννίτο έχουν τελειώσει όλα. Κύριε Γιωβανόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.